Άλλοτε το πρόσωπο της δίωξης του οργανωμένου εγκλήματος στο Μεξικό, ο πρώην Υπουργός Ασφαλείας της χώρας καταδικάστηκε για διαφθορά και σύμπραξη σε διακίνηση ναρκωτικών. Ο Τζενάρο Γκαρσία Λούνα κρίθηκε ένοχος για την κατηγορία ότι έλαβε εκατομμύρια δολάρια από το μεγαλύτερο καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού, το καρτέλ Σιναλόα. Ο Λούνα συνελήφθη το 2019 στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών και η δίκη του έγινε σε δικαστήριο του Μπρούκλιν. Την αποκάλυψη για τη συνεργασία του με το καρτέλ Σιναλόα έκανε μάρτυρα στη δίκη του Ελτσάπο.